Μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου που υπογράφτηκε από τον Πρωθυπουργό κύριο Αλέξη Τσίπρα προβλέπει την καταβολή 30 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νατάσα Γκάρα με δήλωσή της εκφράζει την πεποίθηση ότι η πράξη αυτή αποτελεί ανάσα σωτηρίας του σημαντικού αυτού πυλώνα της οικονομίας της χώρας. Θεωρούμε ότι η πράξη νομοθετικού περιεχομένου η οποία υπογράφηκε δίνει μια πολύ μεγάλη ανάσα στην ελληνική βιομηχανία ζάχαρης, καθώς εξασφαλίζει μια άμεση ρευστότητα 30 εκατομμυρίων για τη βιομηχανία, αφήνοντας πάρα πολλά περιθώρια κινήσεων προκειμένου να λειτουργήσει σε βιώσιμα επίπεδα η βιομηχανία, καθώς παραλάβαμε μια βιομηχανία η οποία περίμενε το τελευταίο της χτύπημα στο κεφάλι για να νεκρωθεί. Ήδη οι προηγούμενες πολιτικές που ακολουθήθηκαν και οι επιλογές που γίνανε ήταν καταστροφικές για τη βιομηχανία, καθώς και οι επιλογές της διοίκησης, μια και εμείς θεωρούμε πως θέλανε να την θανατώσουν, να την κλείσουν με στόχο να την ξεπουλήσουν. Έτσι λοιπόν η άμεση δυνατότητα ρευστότητας που δίνεται μας βοηθά να κάνουμε κινήσεις οι οποίες θα στηρίξουν όχι μόνο την δευτεροκαλλιέργεια, το οποίο είναι βασικό, αλλά και την ίδια τη βιομηχανία. Εμείς αντιμετωπίζουμε την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης, ειδικά για την περιοχή του Εύρου, αλλά και ολόκληρης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, ως ο βασικός πυλώνας συμπαραγωγική διαδικασία, στην αγροτική παραγωγή, αλλά για μας είναι και ένας βασικός πυλώνας και βρίσκεται σε πρώτη προτεραιότητα και πολύ ψηλά στην ατζέντα της παραγωγικής ανασυγκρότησης που θέλουμε να κάνουμε στον Εύρο αλλά και συνολικά σε όλη την περιφέρεια. Ακριβώς για αυτούς τους λόγους δίναμε και εξακολουθούμε να δίνουμε μάχη από την πρώτη στιγμή και κάθε μέρα προκειμένου να στηριχθεί η τευτλοκαλλιέργεια, να είναι προς το συμφέρον των παραγωγών, αλλά να στηριχθεί και η ίδια η βιομηχανία, η οποία έχει πάρα πολλές δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες αυτές, μπορούμε να κάνουμε μεταποίηση και παραγωγή σε πολύ διαφορετικά προϊόντα. Και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι θα δώσει μία δυνατότητα και ενίσχυση σε έναν ευρύτερο κύκλο παραγωγικών διαδικασιών και επαγγελμάτων. Διότι από την τευτλοκαλλιέργεια αλλά και την παραγωγή και τη βιομηχανία, με συγχωρείτε, ενισχύονται κλάδοι πέρα από των εργαζομένων αλλά και τα βενζινάδικα, τα συνεργεία, οι μηχανάτορες και πάρα πολλοί άλλοι κλάδοι.